Θεσσαλονίκη FM 100. Η άδεια δεν αφορά μόνο τα έμβρια, ναι, αλλά και τα σπερματοζωάρια και τα οάρια. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται στη συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα να τροποποιήσει όχι μόνο ένα έμβριο το οποίο έχει δημιουργηθεί από τη γονιμοποίηση οαρίου από το σπερματοζωάριο, αλλά να κάνει την επέμβαση και πριν από τη γονιμοποίηση σε σπερματοζωάρι, να κάνει να τροποποιήσει δηλαδή το γενετικό υλικό ενός σπερματοζωάριου ή ενός οαρίου και ύστερα να κάνει γονιμοποίηση για να προκύψει το ζυγωτό. Είναι ακόμη πιο προχωρημένη άδεια που δόθηκε από την αγγλική κυβέρνηση και για μένα ήταν θεωρητικώς αναμενόμενο. Είπαμε η αρχή θα γίνει από στην Αγγλία, έτσι. Ναι, στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, σε ένα Ινστιτούτο το οποίο είναι του Κρίκ, έχει φέρει το όνομα δηλαδή αυτού που βρήκε τη δομή του DNA το 1953 και είναι από τα πιο προχωρημένα Ινστιτούτα. Λόγος που θα έχει δοθεί η έγκριση, αυτό έχει σημασία, είναι να βρεθεί η λειτουργία, το πώς δουλεύουν δηλαδή τα γονίδια, το DNA, στα αρχικά κύτταρα της εμβριογένεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί μερικά έμβρια δημιουργούνται το πλακούντα και προσκολούνται στο σώμα της μητέρας και μερικά όχι, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο ελπίζουν ότι θα βελτιώσουν την υπογονιμότητα ορισμένων ζευγαριών. Αυτό είναι το αίτιο που δόθηκε η άδεια. Δεν σημαίνει ότι θα μείνουν εκεί. Ήδη εκείνο το οποίο πιστεύω ότι θα γίνει εγώ είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα από την εμπειρία που έχω σπουδάσει γενετική ανθρώπου στην Αγγλία, η άδεια έχει επιτραπεί επιπλέον από το 2009, έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή πριν από 7 χρόνια, επιτρέπεται να δημιουργηθούν έμβρια για ερευνητικούς σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι θα κατατραφούν μέσα 2 εβδομάδες. Δυστυχώς η εμπειρία των 6 ετών απέδειξε ότι κάποια εργαστήρια ξεχνούσαν σε εισαγωγικά να καταστρέψουν τα έμβρια τη 14η ημέρα. Δεν λέω ηθελημένα, αλλά πάντως τουλάχιστον διαπιστώθηκε αμέλεια. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό τι σημαίνει? Μήπως κάποια εργαστήρια ξεχάσουν να καταστρέψουν και τα έμβρια τα οποία θα τροποποιηθεί το γενετικό του υλικό και εκ παραδρομής θα γίνει έμβριο μεταφορά. Το εργαστήριο αυτό θα αναπτύξει την κατάλληλη τεχνολογία και σε μία διετία η Βρετανική Βουλή θα ελέγξει αν, και μαζί με φυσικά με βιολόγους, αν είναι αξιόπιστη ή όχι. Αν είναι αξιόπιστη, πιστεύω ότι θα δοθεί η άδεια για θεραπεία ανία των ασθενειών, τη στιγμή που ξέρω ότι ο δημιουργός της Dolly έχει πάρει τέτοια άδεια να κάνει κλωνοποίηση σε ζώα αλλά και στον άνθρωπο για να θεραπεύσει ασθένειες. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα? Το πρόβλημα το οποίο είναι από αυτούς που κυρίως είναι εναντίον αυτής της τεχνολογίας, πιστεύουν ότι πέρα από το γεγονός ότι θα αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία προκειμένου να βρίσκει ιατρικές εφαρμογές, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για προσχεδιασμένα παιδιά. Διαλέξτε όποιο χαρακτηριστικό θέλετε τη στιγμή που ξέρουμε τη λειτουργία 8.000 γονιδίων και επιπλέον μερικοί ισχυρίζονται ανοίγει και ο δρόμος της ευγονικής, εκεί δηλαδή που απέτυχαν οι βιολόγοι του προηγούμενου αιώνα, περίπου ήταν το 1915, το 2015 με 16 μπορούμε πλέον να δημιουργήσουμε ανθρώπους προσχεδιασμένους με καλύτερη ευφυΐα, με χρώμα μαλλιών, με χρώμα ματιών, να είναι ολυμπιονίκες. Διαλέγετε και παίρνετε εσείς όποιο χαρακτηριστικό, με γαλανά μάτια, όποιο χαρακτηριστικό θέλετε. Θεσσαλονίκη FM 100.